επάνω, δεν κονίζει. Ο κόσμος γελάτε, γελάτε, στη φυλακή θα πάτε. Γελάτε, γελάτε, στη φυλακή θα πάτε. Έξω από την πόλη μας, έξω από το σύνο. Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στην πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Ντόρα Μπακογιάννη, μέλη της ανεξάρτητης πρωτοβουλίας του Δήμου Θερμαϊκού. Τρεις οικογένειες καταστρέψατε την Ελλάδα. Τρεις οικογένειες. Όλοι που οδηγήσατε τον τόπο εδώ. Και η δημοτική σύμβουλη του παρελθόντος. Ποια δημοκρατία. Συνδυάσατε την δημοκρατία. Στηρίζετε τις εκλογές του καθεστώτος που καταραίει. Είστε υπεύθυνοι και εσείς τις υποδέχεστε. Είναι το μόνο εναλλακτικό σύστημα στη δημοκρατία σήμερα. Εάν δεν σας αρέσει η δημοκρατία που είμαστε, θα κλείσατε στρατιώτες. Έτσι είχαμε πει κάποτε. Στρατιώτες του κόμματος. Η λεκτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νωρίτερα, η κυρία Μπακογιάννη επισκέφθηκε το κέντρο υγείας της Νέας Μηχανιώνας, όπου ενημερώθηκε για τη δεινή θέση που βρίσκονται οι γιατροί και νοσηλευτές. Μετά την επίσκεψη της κυρίας Μπακογιάννη στο Δήμο Θερμαϊκού, απάντησε στις ερωτήσεις μας αποκλειστικά στη Citizen TV. Καταρχήν, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Καλώς σας βρήκα. Στο Δήμο Θερμαϊκού. Είδατε λιγάκι την κατάσταση, σας την είπαν εδώ κάτι και εσείς πώς το σχολιάσατε? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο σήμερα είναι πρώτη στο καθήκον μας είναι να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε πάση θυσία ένα επίπεδο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα και έχουν φτάσει να είναι είτε άνεργοι, είτε άνθρωποι, τώρα γι' αυτό ρωτούσα, νοσηλευτές οι οποίοι παίρνουν 100 ή 200 ευρώ το μήνα και περιμένουμε να ζήσουν. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ γρήγορα. Διότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν. Είπατε νωρίτερα ότι αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα βγει από την κρίση και από το τι δίνει. Γίνεται όμως αυτό όταν η Τρόικα πλέον θέτει αυστηρότερους όρους? Η Ελλάδα θα βγει. Η Ελλάδα δεν θα λυγίσει. Και πάντως η Ελλάδα δεν θα σπάσει. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί και εμείς οι Έλληνες θα αγωνιστούμε και θα βγούμε από την κρίση. Και όποιος πιστεύει σε όλο το διεθνές στερέωμα ότι μπορεί να μας ξεγράψει, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Θα τα καταφέρουμε. Αλλά για να τα καταφέρουμε πρέπει να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κοινωνική μας συνοχή. Και αυτή τη στιγμή η κοινωνική συνοχή απειλείται. Για αυτή την προσπάθεια πρέπει να δουλέψουμε. Σε αυτά τα δύο χρόνια από την αρχή του μνημονίου, εσείς έχετε μετανιώσει που το υποστηρίξατε? Εγώ ψήφισα την αρχή του μνημονίου για να πάρουμε τα χρήματα. Κατεψήφισα τις ισοπεδωτικές μειώσεις, διότι δεν είναι ποτέ μέσα στη φιλοσοφία μας. Εμείς πάντα λέγαμε ότι χρειάζεται αξιολόγηση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένας νοσηλευτής, παραδείγματος χάρη, με έναν απλό κλητήρα σε ένα υπουργείο. Άλλη δουλειά κάνουν, αλλιώς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη μεριά, είμαι και ήμουν υπέρ των διαρθρωτικών αλλαγών, που δυστυχώς τα δύο χρόνια που θεωρητικώς ισχύει το μνημόνιο δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Τελευταία ερώτηση για τον Καλλικράτη. Έχει περάσει ένας χρόνος λειτουργίας. Πώς συγκρίνετε τη λειτουργία του? Κοιτάξτε, ο Καλλικράτης είναι μια σωστή ιδέα, η οποία υπονομεύεται τη γενέση της, διότι ακριβώς έγινε τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Έγινε δηλαδή τη στιγμή που η Ελλάδα είχε ουσιαστικά κηρύξει τάση πληρωμών. Οπότε ένα σωστό μέτρο ουσιαστικά αυτοκαταργείται. Ευχαριστώ πολύ.